Φίλες και φίλοι, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς γιατί σήμερα στην εκπομπή μας Διαλέγω Καριέρα έχουμε την ευκαιρία να εξερευνήσουμε το επάγγελμα του τραγουδιστή, του μουσικού γενικότερα, μέσα από τη ζωή και την πολύ επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία της κυρίας Εμμανουέλα Σιωτάκη. Και καλησπέρα, να σας καλωσορίσουμε αφού συνδεόμαστε με Αμερική και την πόλη Νάσβιλ. Γεια σας! Καλησπέρα, χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να συνομιλούμε σήμερα μαζί και σας παρακολουθώ. Είναι πολύ ωραίο το έργο σας που διατηρείτε τον ελληνισμό στο Λονδίνο, στην Αγγλία και πάει και σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά και εγώ χαίρομαι που συνδέομαι μαζί σας γιατί βλέπω με πόση αγάπη δημιουργείτε τις μουσικές σας, δημιουργείτε τα βίντεό σας και προσπαθείτε και μέσα από το παραδοσιακό τραγούδι να το επικοινωνήσετε και στις νεότερες γενιές. Πώς καταλήξατε λοιπόν στην Αμερική? Αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Γενικά όλα τα χρόνια της ζωής μου είμαι στην Κρήτη. Ήμουνα στα Χανιά που ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα. Κατάγεστα τα Χανιά, ναι. Βέβαια, ναι. Γι' αυτό και τα παραδοσιακά, διότι είναι το βίωμά μου τα τραγούδια τα κρητικά. Εκτός από το διάλειμμα των 5-6 χρόνων που ήμουν στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θράκη και συγκεκριμένα στην Ξάνθη όπου σπούδασα πολιτικός μηχανικός, και 1-2 χρόνια στην Αθήνα που κάναμε περιοδίες και live στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Είχα την τιμή και τη χαρά να γυρίσω όλα τα μέρη της Ελλάδας και να ταξιδέψω και Ευρώπη. Η Αμερική έγινε τον τελευταίο καιρό, πριν 2 χρόνια αποφάσισα να κάνω ένα ταξίδι, να δω εδώ τα πράγματα, διότι είναι πολύ διαφορετικά, να δω πάνω στη μουσική τι συμβαίνει, να δοκιμάσω τα όρια μου, να δοκιμάσω τις ικανότητές μου, διότι εδώ ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και απλά ήθελα να το ζήσω κοντά. Έγινε η κατάσταση της πανδημίας, οπότε αυτό με κράτησε περισσότερο και τελικά είμαι ακόμα εδώ. Πώς δημιουργήσατε τις επαφές σας στην Αμερική και πήγατε στην Αμερική και αρχίσατε να συνεχίζετε βασικά αυτό που κάνετε τη μουσική? Ήρθατε σε επαφή με κάποιους Έλληνες δημιουργούς, με κάποιους μουσικούς? Όχι, αλήθεια είναι ότι είχα δικά μου άτομα εδώ. Οπότε ήρθα έτσι. Έτυχε αρχικά να μένω σε μια περιοχή πολύ κοντά σε ελληνισμό και νιώθω πολύ τυχερή για αυτό το πράγμα. Μένα κοντά στην Τάμπα, μισή ώρα από το Τάρπον Σπρινγκς, το οποίο είναι το ελληνικό χωριό το λεγόμενο. Μάλιστα το καλοκαίρι αδερφοποιήθηκε με 3 πόλεις στην Ελλάδα και μία από αυτές ήταν στα Χανιά και χάρηκα πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, είδαμε τις φωτογραφίες σας γιατί πήγατε στα Χανιά και εσείς, ναι, και τραγουδήσατε σαν κάτοικος της Αμερικής και αυτής της πόλης. Όχι, δεν τραγουδήσα, απλά παρευρέθηκα εκεί διότι είχαν και εκεί τους κανονισμούς περιορισμένους με το τραγούδι και τη μουσική λόγω του κορονοϊού, αλλά εκεί πέρα γνώρισα πάρα πολλούς Έλληνες, έχει συλλόγους Κρητικό, Μακεδόνες, έχει πάρα πολλούς συλλόγους, τους οποίους όσο κατάφερα και πρόλαβα να γνωρίσω κόσμο, το έκανα. Τραγούδησα κιόλας αρκετές φορές στον Κρητικό Σύλλογο και ακόμα πάω κάποιες φορές και τραγουδάω. Οι άνθρωποι εκεί πραγματικά διατηρούν την παράδοση και με βοήθησαν πολύ, έστω και ψυχολογικά, να νιώσω ότι είναι σαν να είμαι στην Ελλάδα και υπήρχε αρκετή υποστήριξη από αρκετούς. Ισχύει γενικά με ότι οι Έλληνες που είναι στην ξενιτιά έχουν παραπάνω την ανάγκη να διατηρήσουν την παράδοση και να νιώσουν κοντά στην πατρίδα τους και το κάνουν μέσα από τη γλώσσα και από τη μουσική. Βέβαια, αυτό το είδα και στον εαυτό μου. Όπως όλοι οι υπόλοιποι, έτσι και εγώ όταν έφυγα, τότε το ένιωσα έντονο το συνέστημα. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο και το κανάλι που έχετε το ίδιο είναι ακριβώς κάνει, διατηρεί τον ελληνισμό. Όπως και εσείς γνωρίζετε, όταν είστε σε ένα περιβάλλον όπου δεν είναι όλοι Έλληνες, πρέπει να γίνεις πιο δυνατός και πιο έντονος στις πεπιθήσεις σου και στα πιστεύω σου.
για να το διατηρήσεις, διότι αλλιώς θα χαθείς. Ειδικά εδώ, που είναι άτομα από όλο τον κόσμο. Είναι από την Κίνα, από την Ευρώπη, από τη Λατινική Αμερική, από παντού. Οπότε το έχω δει και στον εαυτό μου αυτό στα 2 χρόνια. Φαντάζομαι οι άνθρωποι εδώ που μένουν περισσότερα, πόσο έντονο το έχουν αυτό το συνέστημα. Η πόλη Νάσβιλ που μένετε, πόσους κατοίκους έχει? Πρέπει να έχει γύρω στο 1 εκατομμύριο. Χωρίς να είμαι σίγουρη, γιατί μένουν και πολλοί στα περίχωρα, δεν μένουν όλοι μέσα στο κέντρο. Όπως και εγώ μένω δηλαδή λίγο πιο έξω. Είναι αρκετή, είναι γνωστή σαν μουσική πόλη της Αμερικής. Γι' αυτό είπα να έρθω να τη δοκιμάσω, να δοκιμάσω πώς είναι. Φυσικά και το Los Angeles και η Νέα Υόρκη είναι γνωστές σαν καλλιτεχνικές πόλεις όπου έχει αρκετή μουσική. Αλλά και εδώ έχει αρκετή ιστορία. Όπως ο Τζόνι Κάς έχει ξεκινήσει από εδώ, ο Λίβις Πρίσλεϊ, πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες. Και ήρθα εδώ να δω πώς είναι, προσπαθώ να κάνω τις γνωριμίες μου, ό,τι connection μπορώ να έχω, να γνωρίσω μουσικούς. Πηγαίνω σε αρκετά Songwriters Night, δηλαδή βραδιές σύνθεσης έχουν πάρα πολλές βραδιές. Και βλέπεις παντού κιθάρες, είναι το σύμβολο της πόλης, η κιθάρα. Και παντού μουσικούς. Έχει σίγουρα 10.000 μουσικούς, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί μουσικοί οι οποίοι κάνουν άλλο επάγγελμα. Δηλαδή, μπορεί να είναι και παραπάνω οι μουσικοί. Παίζουν όλοι από ένα μουσικό όργανο, ακόμα και αν δεν είναι επαγγελματικά κάνουν αυτό. Εσείς σπουδάσατε κάτι άλλο. Σπουδάσατε πολιτικός μηχανικός, όμως καταλήξατε στη μουσική. Δουλεύετε μέσα από το πτυχίο σας ή προτιμήσατε την πορεία σας μέσα από τη μουσική? Να πω σε αυτό το σημείο ότι ναι, μεν σπουδάσα σαν πτυχίο στο Πανεπιστήμιο πολιτικός μηχανικός, όμως τη μουσική την έχω σπουδάσει και αυτήν. Απλά έτυχε να τα κάνω όλα πολύ γρήγορα και παράλληλα. Δηλαδή, ξεκίνησα από 10 χρονών. Στο ΟΔΙΟ στην Ελλάδα μπορείς να πάρεις το πτυχίο μέσω του ΟΔΙΟΥ και πήρα το πτυχίο στα 18 και μισό. Δηλαδή, όταν ήμουν στο πρώτο έτος, έγινα πτυχιούχος κλασικής κιθάρας και ξεκίνησα να διδάσκω σε ΟΔΙΑ. Ήδη ήμουνα στα 19 χρονών, είχα γίνει καθηγήτρια. Παρόλο που σπούδαζα παράλληλα, ναι. Αλλά με βοήθησε και αυτό να, σαν εμπειρία σίγουρα, να ξεκινήσω να δουλεύω από τα 19 μια τέτοια δουλειά και σίγουρα και οικονομικά με στήριξε για να κάνω τις σπουδές μου. Και στην τωρινή μου εμπειρία για να διδάσκω κιθάρα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ που ξεκίνησα από τόσο νωρίς, γιατί έχω μια εμπειρία ήδη αρκετών χρόνων και έχω δει αρκετούς μαθητές και αρκετά παιδιά. Τώρα οι σπουδές μου είναι πραγματικά κάτι που μου άρεσε και αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι το έκανα επειδή έπρεπε να το κάνω. Ήταν βέβαια μια αρκετά δύσκολη σχολή, γιατί είναι στο Πολυτεχνείο. Μου πήρε αρκετό χρόνο να διαβάσω και να διαβάζω. Βέβαια. Βέβαια, στην Ξάνθη μπορώ να πω ότι ήταν ο τόπος που ξεκίνησα να κάνω τα live. Ξεκίνησα να παίζω σε μαγαζιά φοιτητικά. Μέχρι τότε δεν είχα σκεφτεί ούτε κατά διάνοια ότι θα γίνω τραγουδίστρια. Δεν το σκεφτόμουν καθόλου. Εκεί ξεκίνησα να τραγουδάω, συνέχισα στα Χανιά και όταν αυτό εξελιζόταν και εξελισσότανε, απλά μετά έγινε περιοδία, άρχισα να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Το επάγγελμα του μηχανικού το εξάσκησα στα Χανιά λίγο, ένα διάστημα. Μετά ήταν δύσκολο λίγο με τις περιοδίες που έκανα. Παρ' όλα αυτά δεν έχω κλείσει 100% την πόρτα. Απλά ήταν και οι καταστάσεις που με οδήγησαν εκεί. Σίγουρα στη ζωή δεν μπορείς να προγραμματίσεις 100% αυτό που θα σου έρθει, ούτε αυτό που θα κάνεις. Ναι. Η μουσική σίγουρα είναι το πάθος μου. Αυτό δεν μπορεί να τα αλλάξει τίποτα. Από πολύ μικρή έδινα πάρα πολύ χρόνο και ουσία σε αυτό το πράγμα, στη μουσική. Πώς καταλάβατε ότι είχατε αυτό το ταλέντο, αυτή την κλίση? Η αλήθεια είναι ότι συντέλεσε πάρα πολύ η μητέρα μου σε αυτό.
Γι' αυτό και οι γονείς πρέπει να έχουν ανοιχτά τα μάτια τους και τα αυτιά τους όταν το παιδί είναι πολύ μικρό. Γιατί τα παιδιά δείχνουν από πολύ μικρά τελικά που έχουν κλείσει. Ναι. Μπορεί να το δείξουν από όταν είναι ενός χρονού, όταν είναι 2 χρονών. Μου έχουν πει ότι πριν καν μιλήσω, ήθελα να πάω, τους έδειχνα να ανοίξουν το ραδιόφωνο και να ακούσω μουσική. Ναι. Ή ότι πριν καν πάω στο σχολείο να γράψω και να μιλάω πολύ βασικά, αποστήθιζα όλα τα τραγούδια και τα τραγουδούσα σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής όταν πηγαίναμε κάπου με τα μάξι. Οπότε αυτό το είδε η μητέρα μου, με έγραψε στη χοροδία όταν ήμουνα 6 χρονών, γιατί θεώρησε ότι αφού τραγουδάω ούτως ή άλλως όλη μέρα στο σπίτι, καλό θα είναι να ξεκινήσω και χοροδία. Ξεκίνησα χοροδία στο Βενιζέλιο Διοχανίων, μετά όλα τα παιδιά κάνανε ένα μουσικό όργανο, ξεκίνησα και κιθάρα πιο μετά, γιατί όταν ξεκινάς πολύ νωρίς, κιθάρα είναι λίγο δύσκολο για τα δάχτυλα. Mm-hmm. 10 χρονών, με την καθηγήτριά μου την Αθηνά την Καπνισάκη, που πήρα και μαζί της το πτυχίο. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια πορεία, βέβαια στην κλασική κιθάρα, πολύ, πολύ δυνατή. Δηλαδή με το που ξεκίνησα την κιθάρα, δεν σταμάτησα να παίζω κάθε μέρα, χωρίς να το ελέγχω. Δηλαδή ήταν σαν μια διέξοδος από ό,τι μου συνέβαινε. Δηλαδή, ας πούμε, διάβαζα λίγο τα μαθήματα, αντί για να κάνω διάλειμμα, πήγαινε και παίζω κιθάρα. Είναι απίστευτο. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, να υπάρχει αυτή η υγιής ενασχόληση για τα παιδιά, για ένα νέο άνθρωπο να ασχολείται με αυτό και στο τέλος βεβαίως να το κάνεις και επάγγελμα. Φαντάζομαι, αυτοί οι άνθρωποι, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τυχεροί. Είναι πολύ ευλογία να κάνεις αυτό που αγαπάς σαν επάγγελμα και να κάνεις γενικά κάτι που αγαπάς. Νομίζω όλα τα επαγγέλματα, χωρίς εξαίρεση, είναι πολύ δύσκολα. Όλα. Οτιδήποτε κάνει ο καθένας μπορεί να είναι δύσκολο. Από το να είσαι στη γραμματεία μέχρι να είσαι κάποιο. Είναι όλα δύσκολα. Οπότε αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις, θα δυσκολευτείς πολύ στη ζωή σου. Mm-hmm. Αυτό προσπαθώ πάντα να κρατήσω, γιατί και στη μουσική δεν μπορώ να πω ότι είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Δηλαδή όλα έχουν δυσκολίες, όλα θέλουν πολλή δουλειά και προσπάθεια. Και το συναίσθημα που σου φέρνει το να ασχολείσαι με κάτι που αγαπάς και θέλεις, δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Χρειάζεται τύχη για να πετύχει κάποιος στο χώρο της μουσικής? Πιστεύω τύχη χρειάζεται τύχη. Να γνωρίζει τα κατάλληλα άτομα με τις ίδιες σκέψεις, με τους ίδιους στόχους, για να μπορέσουν μαζί να συμπορευτούν, να δημιουργήσουν αυτό που έχουν σαν όραμα. Βέβαια, χρειάζεται αρκετή τύχη. Χρειάζεται και αρκετή εργατικότητα, μπορώ να πω. Και καμιά φορά μπορεί να προκαλέσει την τύχη σου. Ναι. Αν μπορείτε να καταλάβετε αυτό που λέω. Δεν μπορούν όλα να έρθουν από μόνα τους, αλλά σίγουρα το να γνωρίσεις κατάλληλα άτομα και να σε βοηθήσουν θα βοηθάει, όπως μπορεί να μην βοηθήσει και το αντίθετο. Δηλαδή, όπως αντίστοιχα, καμιά φορά μπορεί να υπάρχει και κάποιος πόλεμος. Mm-hmm. Ναι. Είσαι και στιχουργός και συνθέτης. Βέβαια, βέβαια. Αυτό πώς προέκυψε? Τα τραγούδια σου είναι εξαιρετικά. Αυτό πώς προέκυψε? Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι συνέθετα μουσική, ξεκίνησα να τραγουδάω στα 20-21. Ξεκίνησα να τραγουδάω αργά, σαν live, ναι, άσχετα από τη χοροδία που έκανα στο 2. Παρ' όλα αυτά είχα γράψει μουσική στην κιθάρα πάνω από 14-13 χρονών. Είχα μάλιστα παρουσιάσει και σε ένα διαγωνισμό που είχα πάει στη Σύρο το τραγούδι σε έναν καθηγητή από την Αγγλία που είχε έρθει και το είχε κοινοποιήσει μάλιστα και στο αγγλικό περιοδικό της μουσικής τότε, το Harvey Hope, και το είχαμε ονομάσει κιόλας κάτι με yes, για να δείξουμε ότι ήταν της Ελλάδας. Γενικά από τότε είχα το μικρόβιο της σύνθεσης, το είχα από μικρή. Σαν μουσική
Μπορεί να βλέπω το οτιδήποτε και να δημιουργείται μουσική στο κεφάλι μου. Ναι. Μου δημιουργείται αυτόματα, αυθόρμητα, χωρίς να προσπαθώ καθόλου. Ο στίχος ήταν κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι δεν έρχεται τόσο αυθόρμητα. Παρ' όλα αυτά, όταν έχω έντονα συναισθήματα, έντονες στιγμές, έντονα βιώματα ίσως, μου έρχεται η έμπνευση και γράφω κάποιους στίχους. Ήθελα να... από μικρή έχω γράψει στίχους, απλά ίσως τρεπόμουν και όλες να τα βγάλω, γιατί είναι και ο εσωτερικός κόσμος του καθένα. Όμως τώρα τελευταία δεν έχω πρόβλημα. Είπα, θα δημοσιεύεις. Θα δημοσιεύω τα τραγούδια. Όποιος του αρέσει μπορεί να ακολουθήσει και όποιος όχι. Και γενικά, ό,τι και να είναι, είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου. Οπότε δεν το βλέπω τόσο σαν τραγούδι, αλλά σαν δικό μου παιδί, ας το πούμε. Ναι, και είναι πάρα πολύ ωραία η στίχη σου. Εμπνέεσαι, φαντάζομαι, από τα προσωπικά σου βιώματα, από τις σκέψεις σου. Θα ήθελα να μου μιλήσεις για το τραγούδι «Ελλάδα», το οποίο μάλιστα έχεις και την τιμή να συμπεριληφθεί σε έναν κατάλογο. Μπορείς να μας μιλήσεις γι' αυτό? Βέβαια, το «Ελλάδα» έρχεται και... Το τραγούδι «Ελλάδα» έρχεται και δεν είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι οι άνθρωποι που φεύγουν στο εξωτερικό νιώθουν πιο έντονο το συναίσθημα του τόπου τους. Το έγραψα συγκεκριμένα, ήμουνα στο Νάσβιλ, που είναι το αντίθετο της Ελλάδας. Είμαι στην Αμερική, δεν έχω έμπνευση από ελληνικά τοπία, όμως... Υπάρχει πολύ πολιτισμικότητα και χάνεσαι εκεί πέρα. Είναι πολύ διαφορετικά. Εκτός τον Παρθενώνα που έχει, όπως θα μιλήσουμε και αργότερα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, ναι. Ναι. Διότι σκεφτόμουν τους τόπους της Ελλάδας με το μυαλό μου, με τη μουσική μπορείς να ταξιδέψεις άμα κλείσεις τα μάτια σου όπου θέλεις, οπότε έκλεισα τα μάτια μου, σκέφτηκα τους τόπους της Ελλάδας, γιατί δεν μπορούσα να ταξιδέψω τότε, ήμουνα κατά κάποιο τρόπο αποκλεισμένη λόγω κορονοϊού, ναι. Οπότε μου έλειπε πολύ, πολύ. Και έγραψα αυτό το τραγούδι, έγραψα ένα τραγούδι που προσπάθησα να βάλω τα περισσότερα μέρη της Ελλάδας που μπορούσα. Βέβαια, έχω αφήσει πάρα πολλά απ' έξω, γιατί είναι πάρα πολλά μέρη και πάρα πολλά όμορφα. Μέρη από Πλάκα, Ακρόπολη, Αθήνα, Σαντορίνη. Δεν ξέρω, άμα τα ακούσετε θα δείτε. Πες μας το λίγο. Πες μας, τραγούδησε με την κιθάρα σου για να μια γεύση και ο κόσμος. Ναι. Αυτό ήθελα να πω και το τραγούδι, το πρωτοερμήνευσα και το βίντεο που υπάρχει στο YouTube είναι από το Los Angeles, όπου είχαμε κάνει ένα live για τα 200 χρόνια, το 25 Μαρτίου τώρα, αυτού του χρόνου, 2021, από την Ελληνική Επανάσταση. Από την Ελληνική Επανάσταση, από το Greek Reporter, το οποίο μάλιστα είχε Έλληνες από όλο τον κόσμο. Δείξαν την αγάπη τους, μαζί με την ομάδα Sunday's Rooftop Live, που είναι ένα παιδί από τα Χανιά, που είμαστε φίλοι από τα Χανιά, που μένει εκεί και κάνει καριέρα σαν cinematographer, και κάποιοι άλλοι Έλληνες που μένουν εκεί. Και άμα το ψάξετε στο YouTube θα το δείτε, και έχουμε βάλει κομμάτια από ανθρώπους στην Ελλάδα που μου στείλανε, videographers, ο καθένας από τον τόπο του, και τους ευχαριστώ και πολύ γι' αυτό. Και τα έχουμε βάλει αποσπάσματα από όσα μέρη μπορούσαμε να βρούμε, ναι. Και μπορούσαν να μας στείλουν. Και τα ενώνεις όλα μέσα στο βίντεο. Και τα έχουμε ενώσει. Και ναι. Βρίσκεται αυτό το τραγούδι στον κατάλογο δράσεων και εκδηλώσεων του Ελλάδα 21. Ποιος έχει κάνει αυτό τον κατάλογο? Αυτό το κατάλογο έχει γίνει από την ελληνική κυβέρνηση. Όμως η Ελληνική Ομοσπονδία της Φλόριντας το άκουσε το τραγούδι αυτό, της άρεσε πολύ και πήρε την πρωτοβουλία, εγώ δεν το είχα σκεφτεί να το κάνω, να το στείλει στο κατάλογο και να το στείλει με mail στην κυβέρνηση, μαζί με, γιατί είχαν κάνει και άλλες δράσεις, είχαν κάνει και δράσεις για τα 200 χρόνια
νομίζω 3-4 event ήταν με τον κύριο Βελουβασάκη που μιλήσανε για την Ελλάδα και αυτά τα events πήρανε το σήμα από τα 200 χρόνια της Ελλάδας, τους δώσανε την άδεια, οπότε πολύ επίσημα κάνανε τα events στη Φλόριντα και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μου πήρε την πρωτοβουλία, το έστειλε γιατί του άρεσε πολύ και θεώρησε ότι θα ήταν ωραίο να υπάρχει στο κατάλογο και τον ευχαριστώ και πολύ γι' αυτό. Χαρητήρια. Ευχαριστώ. Να το ακούσουμε τώρα. Ναι, να το ακούσουμε. Αφήρωσε. Ελπίζω να σας αρέσει και σας. Στη Σαμοθράκη και στα Ιερά της στον Παρθενώνα και της Πλάκα στα στενά. Μες στα μετέωρα και στη κορφή του Ολύμπου με τη Γνωσό και της Κρήτης τα βουνά. Με τους σταυρούς της Σαντορίνης και της Τίνου και με το θέατρο του Ηρώδου τα σκαλιά. Τα βενετσιάνικα στενάκια του Ρεθίνου, το φραγκοκάστελο, το φάρο στα Κανιά. Ελλάδα, Ελλάδα πληγωμένη, βαθιά στον κόσμο χαραγμένη. Ελλάδα, Ελλάδα δυνατή, του κόσμου όλη Ανατολή. Να στέκεσαι μπροστά με χίλια φυλακτά, να σώζεσαι. Με δύναμη κρυφή να καίς αναστραπεί ό,τι πόνεσαι. Στη στρογγυλή του Καστελόριζου την άκρη και μες στις πόλεις τη μεγάλη Αγιά Σοφιά. Το Λεωνίδα που συνάντησα στη Σπάρτη, στου Ποσειδώνα το ναό τα Ιερά. Ελλάδα, Ελλάδα πληγωμένη, βαθιά στον κόσμο χαραγμένη. Ελλάδα, Ελλάδα δυνατή, του κόσμου όλη Ανατολή. Να στέκεσαι μπροστά με χίλια φυλακτά, να σώζεσαι. Με δύναμη κρυφή να καίς αναστραπεί ό,τι πόνεσαι. Συγχαρητήρια, μπράβο σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πραγματικά, μπράβο σας για την έμπνευση και φαντάζομαι τότε που το συνθέτατε και το γράφατε τους στίχους, πόσο πολύ σας έλειπε η Ελλάδα, γιατί τότε βιώναμε και μια πρωτόγνωρη κατάσταση με τον κορονοϊό. Βέβαια, και ακόμα την βιώνουμε. Βέβαια, είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πέρυσι. Ναι. Και ήθελα απλά ένα τραγούδι να περιέχει όσα περισσότερα μέρη της Ελλάδας γίνεται, διότι όλα τα μέρη της Ελλάδας είναι υπέροχα. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είχα ένα από τα μέρη που είστε κι εσείς. Εγώ δεν ξέρω από πού κατά. Την Κρήτη. Η μαμά μου είναι από το Ηράκλειο. Αλλά είμαι από την Κύπρο. Εκεί μεγάλωσα και γεννήθηκα. Έχω την καταγωγή μου από την Κρήτη και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Και επειδή σπούδασα και στην Κρήτη, έχω και πάρα πολλούς φίλους εκεί.
και από τα Χανιά. Α, και όλα αυτά. Άρα, και σήμερα άρα σας καλύψα εκτός από την Κύπρο. Ναι, 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 με καλύψατε. Χρωστάω ένα τραγούδι κυπριακό. Είπατε πολλά αξιοθέατα της Κρήτης. Και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στην Κνωσό. Τώρα θέλω να μου μιλήσετε λίγο για το βίντεο που κάνατε μπροστά από το Παρθενώνα σε εισαγωγικά της Αμερικής, στο Νάσβιλ. Που τραγουδήσατε αυτό το παραδοσιακό τραγούδι «Ερωτόκριτος και αρετούσα». Πώς έγινε αυτό, πώς σας ήρθε αυτή η έμπνευση, πραγματικά με κατασυγκίνησε. Τότε που δεν σας γνώριζα κιόλας προσωπικά και με άγγιξε βαθιά αυτή η ερμηνεία σας. Ευχαριστώ πολύ καταρχάς. Η αλήθεια είναι ότι όπως έλεγα πριν, το Νάσφιλ είναι μια πόλη που έχει αρκετά το αμερικάνικο στοιχείο, παρόλα αυτά έχει και πολύ το ελληνικό. Έχουν επηρεαστεί πολύ από την αρχιτεκτονική της Ελλάδας και μάλιστα αντιγράψανε τον Παρθενώνα. Αυτό καθ' αυτό, δηλαδή ακριβώς όλα τα πάντα είναι εντυπωσιακό. Ναι. Όλες τις διαστάσεις, ακόμα και οι κολόνες είναι στο ίδιο μέγεθος, τα χρώματα. Δηλαδή έψαξα να βρουν πώς ήταν τότε που δημιουργήθηκε στα αρχαία χρόνια και το φτιάξανε ακριβώς έτσι. Πριν 100 χρόνια το κάνανε για μια έκθεση και έπειτα είδαν ότι τους άρεσε. Η έκθεση ήταν με όλα τα σημαντικά μέρη του κόσμου, δηλαδή είχαν κάνει και τις πυραμίδες της Αιγύπτου, του Παρθενώνα και διάφορα άλλα. Παρ' όλα αυτά κρατήσανε μόνο τον Παρθενώνα από όλα. Το ξαναχτίσαν από την αρχή, διότι τους άρεσε πολύ. Το θεώρησαν σαν σύμβολο, επειδή είχε πανεπιστήμια εδώ, σαν σύμβολο ότι είναι μια πόλη που προωθεί τον πολιτισμό και την παιδεία. Γι' αυτό το κράτησαν. Και μάλιστα μ' άρεσε που είδα ένα αντίγραφο για να δω πώς ήταν ο Παρθενώνας όντως παλιά. Διότι εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να δούμε το πραγματικό. Δηλαδή έχουν αντιγράψει την πόρτα, αυτή την τεράστια που ζυγίζει τόνους μπροστά και πίσω, όλα τις λεπτομέρειες πάνω, το άγαλμα της θεάς Αθηνάς μέσα, το οποίο ήταν από τον Φιδία φτιαγμένο και ήταν όλο από φύλλο χρυσού. Και είναι εντυπωσιακό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έκανα μπροστά στο Παρθενώνα δεν ήταν βίντεο για τον Ερωτόκριτο και την Ερωτούσα. Εγώ, κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, έκανα κάποια live μέσω διαδικτύου, διότι σταμάτησαν τα live που έκανα εδώ. Εδώ τραγουδούσα, όπως είπαμε, στο Κρητικό Σύλλογο και σε κάποια άλλα μέρη. Και επειδή σταμάτησε η καλλιτεχνική δραστηριότητα παντού. Θέλατε να επικοινωνήσετε τη μουσική σας. Βέβαια, ήθελα να επικοινωνήσω τη μουσική και μάλιστα αφιέρωνα σε κάθε live σε ένα σύλλογο εθελοντικό οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη. Τους επέλεγα να είναι στην Κρήτη. Βέβαια, αυτό ακόμα θα το κάνω, δεν έχω σταματήσει. Εκείνο το live, μάλιστα, είχαμε αφιερώσει και το live στο Σύλλογο Ορίζοντα στα Χανιά, που είναι, δραστηριοποιούνται με παιδιά με καρκίνο. Και είναι πολύ σημαντικός σύλλογος και μάλιστα κάποια επιχειρηματίες Ελληνίδα από το Μαϊάμι είδε το σύλλογο αυτό, είδε το live και δραστηριοποιήθηκε, έκανε ολόκληρο, δραστηριοποίησε το σταθμό Χελάς FM, συγγνώμη, στη Νέα Υόρκη και έκαναν ολόκληρη αγώνα να μαζέψουν χρήματα για αυτά τα παιδιά να κρατήσουν τους ξενώνες στην Αθήνα. Έχουν κάτι ξενώνες απέναντι από τα αντικαρκυνικά κέντρα και μαζέψαν από τους Έλληνες της Νέας Υόρκης που ακούγανε το σταθμό γύρω στα 50.000 δολάρια, το οποίο κράτησε τουλάχιστον για 3 χρόνια αυτούς τους ξενώνες. Και είμαι πολύ χαρούμενη που έστω από μια μικρή σπίθα έγινε μια τεράστια φλόγα, έστω και από ένα μικρό live. Τώρα πάμε στο... Βέβαια, με τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων που ανέφερα, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τόσο μεγάλο. Στο live τώρα, κάθε live παίρνω ένα απόσπασμα και το κοινοποιώ στη σελίδα. Έτυχε εκείνο το απόσπασμα που έκοψα να είναι ο Ερωτόκριτος και Ερετούσα, ένα τραγούδι που πρωτοερμήνευσα πριν το 2015 μαζί με τον Μιχάλη Κουνάλη στο CD του Νότου τα Πουλιά, που είχε γράψει τους στίχους η Μαρία Παπαδάκη και τη μουσική ο Γιάννης Νικολάου. Και αυτό το τραγούδι ήταν ένα τραγούδι που με σημάδεψε
στη καλλιτεχνική μου καριέρα. Πολλοί άνθρωποι με έχουν ονομάσει και σαν ερωτούσα της Κρήτης λόγω του τραγουδιού. Πολλοί κάνανε πάρα πολλά cover από όλη την Ελλάδα. Το έχουν μάλιστα τραγουδήσει, μου έχουν στείλει και βίντεο και από Γερμανία, από ελληνικά μαγαζιά, αλλά και από άλλα μέρη του εξωτερικού. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό που ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κρήτης, γιατί είναι παραδοσιακό με λαούτο και παραδοσιακά όργανα, έχει ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν, το απόσπασμα το έκοψα από το live. Μάλιστα ήταν και live μετάδοση, οπότε και η ποιότητα του ήχου και της κάμερας δεν είναι τόσο καλή. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος τα αγάπησε πολύ, διότι βλέπει την αλήθεια σε όλο αυτό, το συνέστημα. Είναι ένα τραγούδι που το αγαπώ πολύ. Να στα ακούσουμε, έχεις πει τα λόγια. Να στα ακούσουμε, να τα ταξιδέψουμε στην Κρήτη. Ας τα ακούσουμε. Σάνα μου ερωτόκριτος θα καρτερώ για σένα και στα ουράνια θα κρατώ τα αστεριά αναμένα. Πριν να χαράξει η αυγή στον κόσμο αρετούσα για το δοξάρι της καρδιάς, έλα και γίνε μούσα. Μ' αγάπη φαίνω τις νυχτιές, μετάξω το υφάδι. Να σε τυλίξω μάτια μου, σαν πέσει το σκοτάδι. Με χίλιους όρκους μυστικούς, κοντά σου είμαι δεμένη. Για σένα ερωτόκριτε, μόναχα είμαι πλασμένη. Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια σου, για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος εσύ κι εγώ η αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου, για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος δέντρη κι η αρετούσα κλόνος. Αχ, να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Φεγγάρι να χαθεί πριν φύγει σ' άλλους τόπους και με ασήμω τύλιγμα λανέψει τους ανθρώπους. Μάγεψε αρετούσα μου το φως σου με τα μάτια, να φέγγει στα κρυμμένα μας του πόθου μονοπάτια. Θα το μαγέψω με γητιές και με αγάπης ξόρκι. Όσα λόγια μυστικά μας ένωσαν οι όρκοι. Αχ, το φεγγάρι έκανα στο πάθος ξομολόγο και του πάω τη χώρια σου, χάζω δε βρίσκω λόγο. Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου, για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος εσύ κι εγώ η αρετούσα. Αχ, τόσα χρόνια δίχως σου, να ζω πως το μπορούσα. Ο ερωτόκριτος δέντρη κι η αρετούσα κλόνος. Αχ, να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Αρετούσα κλόνος, αχ να ανασένουμε μαζί
κόσμο. Λοιπόν, εξαιρετικά συγχαρητήρια, Εμμανουέλα. Πραγματικά μας έχεις κατασυγκινήσει. Τώρα, σαν καταληκτική ερώτηση, θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι συμβουλές θα έδινες στα νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν τη μουσική? Συμβουλές. Οι συμβουλές είναι αυτό που είπα και πριν, να έχουν αγάπη σε αυτό που κάνουν. Mm-hmm. Να μην υπάρχει τίποτα άλλο πίσω από αυτό. Πάνω απ' όλα αγάπη. Και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το οτιδήποτε θα έρθει. Είτε καλό, είτε κακό. Δεν έρχονται πάντα καλά πράγματα στη ζωή. Πρέπει να έχεις γερό στομάχι, να αντέξεις όλες τις δυσκολίες και όλες τις αναποδιές. Και όλους τους ανθρώπους, ακόμα και τους καλούς, ακόμα και τους κακούς. Χρειάζεται εργατικότητα, μπορώ να πω. Δεν μπορεί τίποτα να χαριστεί. Το λέω και στους μαθητές μου ότι δεν παίζει ρόλο μόνο το ταλέντο, αλλά παίζει ρόλο και το πόσο δουλεύεις με αυτό. Και πολλοί μαθητές που είχα προχωρήσαν πιο πολύ, που είχαν λιγότερο ταλέντο, αλλά δουλεύαν πιο πολύ με το όργανο. Βέβαια, καμιά φορά και στη φωνή κάποιοι πραγματικά έχουν ένα λεγόμενο gift, που δεν χρειάζεται να το δουλέψει τόσο όσο το όργανο. Στο όργανο, άμα δεν δουλέψει, δεν τα καταφέρνει τίποτα. Mm. Ενώ στη φωνή υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που κάποιοι πραγματικά είναι. Χωρίς δουλειά μπορεί να έρθει. Θα μπορούσε, αλλά πάντα χρειάζεται. Αλλά χρειάζεται και δουλειά. Έτσι, στην Αθηνά και Χυρακή. Βέβαια. Βεβαίως. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά που ήσουν μαζί μας. Έδωσες μια διαφορετική νότα στην εκπομπή μας. Είμαστε πολύ περήφανοι, έτσι, με τη βοήθεια της τεχνολογίας ενωθήκαμε στην Αμερική, στην ωραία πόλη που μένεις. Να σε ευχηθούμε κάθε επιτυχία από καρδιάς στα σχέδιά σου, στα όνειρά σου, να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς τόσο πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας, για όλη τη δράση σας. Ελπίζω να έρθω και Λονδίνο ξανά σύντομα, γιατί είναι μια πόλη που επισκέφτομαι. Έχω πολλούς φίλους πραγματικά εκεί. Και θα χαρώ να σας γνωρίσω και από κοντά και όλη την ομάδα εκεί. Θα σε πραγματικά ευχαριστούμε για τις εκπομπές σας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ.